Λοιπόν, με τι θα ξεκινήσουμε σήμερα? Έχουμε πολλά. Πάρα πολλά. Έχουμε και θέατρο και κινηματογράφο και δρόμενα. Και... Αφιέρωμα έχουμε. Έχω και αφιέρωμα, αλλά δεν πάντα έχω ένα αφιέρωμα, να το ξέρεις. Απλά δεν προλαβαίνω πάντα να το πω. Καλύτερα. Ναι. Σήμερα, αν μπορέσω και μας φτάσει η ώρα, θα πω για τον Μπρέχτ. Άντε. Άντε να δούμε. Άντε να δούμε. Να ξεκινήσουμε. Αργά, καθαρά, για να μην πούμε το αφιέρωμα. Τη μέση μου έχω. Α, αυτό εννοείς. Ωραία. Ξεκινάω λοιπόν με μια παράσταση που έχει γίνει μεγάλος ντόρος στην Αθήνα. Είναι το Χέρ στο θέατρο Χώρα. Εσύ το έχεις ακούσει? Ναι, το έχω ακούσει. Για ποιο λόγο εσύ το έχεις ακούσει? Τι εννοείς? Θέλω να ακούσω το λόγο που το έχεις ακούσει. Θα μου πεις πρώτα την υπόθεση και μετά θα σου πω γιατί το έχω ακούσει. Ωραία. Λοιπόν, έχει ξεκινήσει στις 15 Νοεμβρίου. Οπότε καταλαβαίνετε ότι συνεχίζεται για αρκετό καιρό. Ενώ είχαν πει στην αρχή ότι θα είναι για λίγες παραστάσεις. Παρ' όλα αυτά, συνεχίζεται μέχρι και τώρα. Είναι ένα πολυσυζητημένο γενικά musical όπου ανεβαίνει για πρώτη φορά στην Ελλάδα και γιορτάζει με αυτόν τον τρόπο την επέτειο των 50 χρόνων από την πρώτη του παράσταση. Παρουσιάστηκε ταυτόχρονα σε Αθήνα και Λονδίνο. Η πρώτη φορά αυτή η τολμηρή παραγωγή δημιούργησε ένα τεράστιο θόρυβο στη Νέα Υόρκη, όπου παρουσιάστηκε για πρώτη φορά λοιπόν. Έκανε μεγάλη επιτυχία στην Αμερική και στην Ευρώπη, όπου κέρδισε και βραβεία Grammy και Tony. Να σας πω λοιπόν λίγα λόγια αρχικά. Το Χέρι γεννήθηκε σε μια εποχή που τα αιτήματα για ελευθερία, ειρήνη, ισότητα, σεξουαλικότητα και απελευθέρωση μαζί με αντιρατσιστικά... Εδώ ενοχλούμε λίγο, μου κόβεται τη ροή. Έχουμε κάποιες... Ναι. Συνεχίζω λοιπόν. Μαζί με κάποια αντιρατσιστικά και αντιπολεμικά μηνύματα, όπου... έγιναν στόχος για μια καινούργια δημιουργία, όπου από μια ομάδα δηλαδή, μια γενιά που άκουγε rock and roll και ζούσε μες στη φύση και τα ζώα. Μια παράσταση λοιπόν εμπνευσμένη από συναισθήματα, χρώματα, ζωντάνια και τις ιδέες του κινήματος των hippies. Το Χέρ λέει για την ιστορία λοιπόν των hippies, μια ομάδα φιλή θα έλεγα, δεν είναι απλά μια ομάδα, είναι... Ολόκληρη ιστορία, πολιτικά ενεργοί λοιπόν, όπου ζουν μια μποέμικη ζωή στη Νέα Υόρκη και αγωνίζονται ενάντια στη στρατολόγηση στον πόλεμο του Βιετνάμ. Μια ομάδα λοιπόν ανθρώπων, όπου αγωνίζονται για να εξισορροπήσουν τις νέες τους ζωές, τους έρωτας, τη σεξουαλική τους επανάσταση με την εξέγερσή τους ενάντια στον πόλεμο και στην συντηρητική κοινωνία. Τελικά λοιπόν ο ένας από αυτούς πρέπει να αποφασίσει αν θα αντισταθεί, όπως έκαναν και οι φίλοι του, ή να υποκύψει στις πιέσεις. Να σου πω κιόλας ότι αυτό είναι κατάλληλο των 13 ετών και κάτω από 13 ετών ηλικία. Δεν πιστεύω ότι το Χέρι είναι ένα musical σαν όλα τα άλλα. Σίγουρα δεν είναι. Μιλάει για πραγματικά... Πρωτοποριακό πολύ. Ναι. Και αφού είναι και η πρώτη φορά που ανεβαίνει, είναι μια αποτύπωση πνεύματος, δηλαδή μιας ολόκληρης γενιάς των hippies. Μιας καινούργιας κουλτούρας που τότε ουσιαστικά ξεκίνησε να διαμορφώνεται. Σου αρέσει εκείνη η εποχή που... Ναι, θα ήθελα να μάθω. Πιο χαλαρή, πιο... Ναι. Θα ήθελα να μάθω πώς δημιουργήθηκε όλη αυτή η κουλτούρα, πώς συνεχίστηκε, πώς διαμορφώθηκε. Νομίζω ότι και μέσα από ένα musical, γενικά ξεγνασιά της εποχής μπορεί να αποτυπωθεί καλύτερα μέσα από το τραγούδι, το χορό. Λίγο, ναι, λίγο δεν θα είναι τόσο βαρύ πιστεύω. Είναι σαν musical πιο ελαφρύ, ας πούμε, γιατί είναι μια ζωή και μια κουλτούρα πολύ δύσκολη να τη διατυπώσεις μέσα από μια ολόκληρη ζωή. Είναι δύσκολο να αποτυπωθεί μέσα σε 2 ώρες. Ολόκληρη εποχή, όχι ναι, ζωή. Ναι, ολόκληρη εποχή μέσα σε τόσες λίγες ώρες. Το Χέρι λοιπόν συγκεντρώνει νέους καλλιτέχνες σε σκηνοθεσία του Δημήτρη Μαλισόβα. Ένα πολύ τολμηρό musical που έχουμε δει στην Ελλάδα. Τα παιδιά λοιπόν των λουλουδιών, ξέρεις με... Φαντάζεσαι λίγο πώς είναι. Δεν μπορώ, πεθαίνω για αυτή την εποχή, είναι ό,τι καλύτερο. Εγώ που δηλαδή έχω δει κάποιες φωτογραφίες στο ίντερνετ και σε αυτά και γενικά στο μυαλό μου έτσι τους έχω φανταστεί με μακριά μαλλιά, λουλούδια. Νομίζω ότι μπορώ να σε φανταστώ λίγο hippies. Λες. Ναι, μπορώ έτσι με το μακρύ μαλλί. Και... Σίγουρα, αν μου δινόταν αυτή η ευκαιρία θα το έκανα. Αλλά θα έπαιζε σε ένα ρόλο τέτοιο. Εννοείται.
με, ξέρεις, αυτά τα στενά τα παντελόνια που φορούσαν, με σανδάλια, με κορδέλες στα μαλλιά, μακριά. Και αυτή ήταν και λίγο πιο χαλαρή από άποψη του σώματός τους. Δηλαδή, γιατί ζούσαν μέσα στη φύση και μέσα στο ζώο, δεν είχαν πρόβλημα. Αυτό νομίζω ήταν το δικό σου πρόβλημα. Γιατί το λες αυτό? Εντάξει, λίγο αυτό το πολύ φύση, πολύ χαλαρά βάλε αυτό. Άλλο το τι κάνω στην προσωπική μου ζωή και άλλο τι θα έκανα πάνω στο θέατρο. Εντάξει, ηθοποιός είμαι, οπότε ναι, όλους τους ρόλους πιστεύω ότι υπάρχει τρόπος να τους προσεγγίσω. Οπότε αυτά το συγκεκριμένο musical περνάει πολιτικά μηνύματα με ατάκες από έργα του Σέξπιρ. Και αυτό λίγο πρωτότυπο από τον Δημήτρη Μαλισόβα. Με νέους καλλιτέχνες, όπως σου είπα. Υπάρχουν όμως και πολλές απαιτήσεις από αυτό το musical, γιατί είναι πολύ δύσκολο αυτό που σου είπα και πριν, να θα και εγώ Σουζάνα, μπερδεύω και εγώ τα λόγια μου, να αποτυπωθεί λοιπόν μια ολόκληρη εποχή μέσα σε ένα musical και σε ένα είδος θεάτρου, το musical, που είναι από τα δυσκολότερα είδη πολύ θεάτρου. Πολύ δύσκολο, πράγματι. Και εκτός από ότι πρέπει να σε πείσει υποκριτικά, πρέπει να σε πείσει και φωνητικά. Φαντάζομαι όλοι αυτοί που παίρνουν μέρος σε ένα τέτοιο είδος παράστασης είναι κατάλληλα εκπαιδευμένοι με τις πρόβες. Καλά τους. Με το λες, αυτό ήθελα να πω τώρα, ότι αυτοί που παίζουν είναι νέοι καλλιτέχνες, όπως είναι ο Σταματάκης, ο Ιαν Στρατής, η Σούσουλα, όπως και η Μέρη Σινατσάκη. Γι' αυτό σε ρώτησα πριν αν έχεις ακούσει κάτι για αυτό το συγκεκριμένο musical. Ναι, ακριβώς αυτό. Γιατί αντί να ακουστεί και να γίνει ντόρος ουσιαστικά, που κάτι τέτοιο ανέβαινε πρώτη φορά στην Ελλάδα, έγινε ντόρος ότι παίζει Μέρη Σινατσάκη. Εντάξει, πιστεύω ότι αυτό που θέλει να περάσει το συγκεκριμένο musical είναι μηνύματα όπως αφορούσαν και τότε η επανάσταση που κάνανε για την ομοφιλοφιλία, όπου δεν αφορά μόνο το τότε, είναι ένα θέμα ταμπού που αφορά και τις μέρες μας και τώρα. Δηλαδή, αυτό που διαβάζω είναι ότι από κριτικές και από αυτά από απόψεις, δεν είναι μόνο τα κλισέ ουσιαστικά θέματα που θίγει τα ναρκωτικά, το γυμνό που έγινε και γι' αυτό μεγάλος σάλος. Αυτό θεωρώ ότι είναι η πρώτη εντύπωση, ένα γυμνό σώμα. Αλλά στην πραγματικότητα αυτό που θέλει να περάσει είναι η έκφραση ελευθερίας και η άληψη ονείρων, πιστεύω. Άλλωστε, όπως θεωρώ τουλάχιστον γνώμη μου, είναι ότι ένα γυμνό σώμα, και γι' αυτό το λόγο έγινε πολύ μεγάλη φασαρία, είναι πιο... δεν φαίνεται τόσο προκλητικό ώστε ένα σώμα με εσώρουχα, να το πω έτσι. Είναι αναλόγως πώς θα προσεγγίζει ο κάθε ηθοποιός, ο κάθε άνθρωπος, τι είδους ταινία, παράσταση, οτιδήποτε παρουσιάζει, το πρόσωπό του, τα λόγια του, τόνος της φωνής του, εκφράσεις του, πώς θα το προσεγγίσει υποκριτικά. Γιατί αυτό που είπα νομίζω ότι είναι τελείως επιφανειακό, το ότι θα μιλήσει για σεξ, ότι θα μιλήσει για γυμνό, ότι θα δείξει γυμνό. Αυτά είναι... ναι, αυτά που θα δείξει, αλλά κρύβει άλλα μηνύματα από κάτω. Σίγουρα. Αυτά είχα να πω για το Hair. Μια παράσταση που σίγουρα θα ήθελα να τη δω και μακάρι να μπορέσω κάποια στιγμή, αν ξανανεύει στο μέλλον, να τη δω. Ωραία, λοιπόν, σε ποιο θέατρο είναι? Στο θέατρο Χώρα, στην Αθήνα. Στην Αθήνα. Λοιπόν, μιας που είπαμε για την Αθήνα, θα περάσω και εγώ σε μια παράσταση που παίζεται εκεί, συγκεκριμένα στο θέατρο Κάπα. Η παράσταση λέγεται Δείπνο Ηλιθίων και είναι μια sold out παράσταση της προηγούμενης χρονιάς, η οποία ξανανεβαίνει. Ξεκινάει 21 Δεκεμβρίου, δηλαδή αύριο, μέχρι 7 Ιανουαρίου του 2018 του νέου έτους. Λοιπόν, να πω λίγα λόγια για αυτή την παράσταση. Καταρχάς, ο Σπύρος Παπαδόπουλος μαζί με τους συνεργάτες του παρουσιάζει την κλασική κωμωδία του Francis Weber. Το έργο αυτό είχε γίνει και παλαιότερα ταινία με σκηνοθέτη τον ίδιο τον Francis Weber. Λίγα λόγια θα πω για την υπόθεση του έργου. Ο Pierre Brossan, πλούσιος εκδότης στο Παρίσι, οργανώνει κάθε εβδομάδα με τους πλούσιους φίλους του ένα ιδιότυπο δείπνο. Καθένας λοιπόν από αυτούς βρίσκει έναν ηλίθιο φίλο, τον οποίο καλεί στο δείπνο, τρώνε, πίνουν, διασκεδάζουν και γελούν εις βάρος των ανυποψίας των καλεσμένων τους. Και στο τέλος, αυτός που έχει φέρει το πιο πετυχημένο, να το πω, ηλίθιο, στέφεται νικητής. Ο Φρανσουά Πινιόν, λοιπόν, ο Σπύρος Παπαδόπουλος τον υποδίεται, είναι ένας αθώος, αφελής, καλοπροαίρετος άνθρωπος. Είναι ο πολλά υποσχόμενος ηλίθιος για τον Πιέρ για αυτή την εβδομάδα.
Τον καλεί λοιπόν στο σπίτι για να το γνωρίσει και στη συνέχεια να πάνε για το δείπνο. Και εδώ αρχίζει λοιπόν μια σειρά από ανατροπές, όπου διαλύονται τα πάντα. Ο Πινιόν με την αφέλεια και την αθότητά του προκαλεί απάνω τους σεισμούς. Μέσα λοιπόν σε λίγη ώρα, ο άτρωτος Man of the Year Pierre αποδομείται και γίνεται αξιοθρύνητος ανθρωπάκος. Στο τέλος η απορία είναι ποιος είναι τελικά πιο ηλίθιος, ο Pierre ή ο Πινιόν. Νομίζω είναι από τις λίγες κωμωδίες που θα ήθελα να παρακολουθήσω. Πολύ, πολύ ωραία κωμωδία και έχει και πολύ ωραία. Βασικά η υπόθεση είναι λίγο περίεργη. Έχεις δει την ταινία? Όχι, δεν την έχω δει την ταινία. Ήταν ταινία και σκηνοθεσία, νομίζω, το 1998, ναι, του ίδιου του Βέμπερ. Δηλαδή και αυτός το κάνει σκηνοθεσία και το σενάριο έχει, ναι, γράψει. Ναι, ναι. Και πραγματικά νομίζω ότι είναι από τις πιο έντιμες, έτσι θα τη χαρακτήριζα, ταινία η οποία σου δίνει πραγματικά τροφή για σκέψη. Και δεν ξέρω αν έχει. Νομίζω είναι η δεύτερη χρονιά που, ναι, παρουσιάζεται. Είναι δεύτερη χρονιά. Την πρώτη χρονιά ήταν sold out. Και γι' αυτό και ξανανεβαίνει στο θέατρο Κάπα στην Αθήνα, στην Κυψέλη, αν δεν κάνω λάθος. Ναι, είναι. Σίγουρα υπάρχει διασκευή βέβαια στη θεατρική παράσταση. Ναι. Αλλά από την ταινία, παρόλο που είναι παλιά. Εντάξει, είναι το 1998, παλιά. Αλλά γενικά αυτή τη συγκεκριμένη ταινία, αυτό που πρόσεξα ήταν ότι υπήρχαν πολύ γρήγοροι διάλογοι, και αυτό, ναι, είναι που μου άρεσε, και πολλές εναλλαγές. Ναι. Δηλαδή αυτό ήταν που παρατήρησα και πιστεύω ότι είναι μια πολύ έξυπνη μεταφορά της ταινίας του γαλλικού θεατρικού στα ελληνικά τώρα δεδομένα. Αυτά λοιπόν, να περάσουμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και θα επιστρέψουμε. Επιστρέψαμε λοιπόν. Τελευταία μας παράσταση ήταν το δείπνο των ηλιθιών. Οπότε να περάσουμε λίγο σε Θεσσαλονίκη, λίγο στα δικά μας τα λιμέρια. Να σε διακόψω για ένα δευτερόλεπτο, να πούμε λίγο τους τρόπους επικοινωνίας. Μπορείτε να μας καλέσετε στο τηλέφωνο 2313-022-040 ή να μας στείλετε ένα email στο radio@papakiaoelas.org. Ωραία, ναι. Μια παράσταση λοιπόν εδώ στη Θεσσαλονίκη, όπου δεν έχει ξεκινήσει ακόμα, κάνει την πρεμιέρα της 25 Δεκεμβρίου, ο πατέρας του Άμλετ στο Θέατρο Αθήνεων, όπου είναι ένας μονόλογος, σκηνοθεσία Θοδωρής Γκόνης, όπου παίζει και ο Χρήστος Χατζηπαναγιώτης. Ο πατέρας του Άμλετ είναι το πρώτο θεατρικό έργο του Μάνου Ελευθερίου. Ο σκηνοθέτης Ο σκηνοθέτης και ο Μάνος Ελευθερίου, λοιπόν, ο κύριος δηλαδή Γκόνης και ο Μάνος Ελευθερίου, επιχειρούν να μπουν στο μυαλό και στην ψυχή ενός τεράστιου και για μένα μεγάλου δραματικού ήρωα, λίγο πριν το τέλος της ζωής του. Έτσι λοιπόν ο ηθοποιός Χρήστος Χατζηπαναγιώτης γίνεται η φωνή του πατέρα του Άμλετ και μας μεταφέρει στον κόσμο του για να μας θυμίσει πως ο Άμλετ στην πραγματικότητα είμαστε εμείς. Γενικά σε αυτή την παράσταση, ενώ έχει παιχτεί στην Αθήνα, οι απόψεις δίστανται για την συγκεκριμένη. Mm. Αν και είναι ένα πολύ ενδιαφέρον για μένα μια θεατρική παράσταση, λένε ότι και άρεσε και δεν άρεσε. Η αλήθεια είναι ότι, επειδή για μένα τουλάχιστον είναι αξιόλογος ηθοποιός ο συγκεκριμένος και πολύ καλός, οι απαιτήσεις είναι τεράστιες, ειδικά για ένα τέτοιο έργο. Δεν είναι, ναι, είναι πολύ μεγάλες απαιτήσεις. Ειδικά για ένα τέτοιο έργο και από το κείμενο και σε όλα του. Και είναι πολύ δύσκολο άλλωστε να κάνεις και έναν μονόλογο. Παρ' όλα αυτά, όταν έρθει, εγώ σίγουρα θα το δω και θα σας πω τη γνώμη μου. Λίγα λόγια λοιπόν για την παράσταση. Ένας απολογισμός ζωής, χωρισμένος σε επίπεδα. Σκοπός της επίσκεψης είναι να αποκατασταθεί αλήθεια, να φωνάξει για τον άδικο χαμό του και να αποδοθεί δικαιοσύνη. Κατά τη διάρκεια της παράστασης αυτή, βλέπουμε τον πατέρα του Άμλετ στη διάρκεια της προσπάθειας αυτής και την ανησυχία του για το τι θα απογίνει ο γιος του χωρίς τη δική του καθοδήγηση. Μετανιώνει που δεν στάθηκε στο πλάι του όσο ήθελε και ξεκινάει να του λέει όσα δεν πρόλαβε. Να σου πω κιόλας ένα μικρό μονόλογο ουσιαστικά που θα παιχτεί εκεί πέρα, που θα ακούσουμε.
όπου λέει και ο πατέρας του Άμλετ ουσιαστικά: «Τώρα θα αναρωτιέσαι για ποιο λόγο ήρθα. Ήρθα από μια παρόρμηση, ένα χρέος να σου ιστορίσω τον τρόπο του θανάτου μου». Μου είναι λίγο δύσκολο να παίζω ενώ δεν το έχω διαβάσει. «Τον οποίο δεν ξέρεις και που πρέπει κάποια στιγμή εσύ να αποφασίσεις πώς θα χειριστείς αυτή την κατάσταση. Δεν έχεις όμως και μια σοβαρή σύντροφο για να σε συμβουλεύσει». Αυτή είναι η παράσταση. Όπως σας είπα, σίγουρα θα πάω να τη δω, γιατί όπως θα έχετε καταλάβει είναι από τις παραστάσεις που μου αρέσουν. Οπότε στην πρεμιέρα θα είμαι εκεί και θα σας πω στην επόμενη εκπομπή πώς μου φάνηκε. Οπότε όποιος θέλει να συνοδεύσει τη Γεωργιάνα στην παράσταση, να στείλει μήνυμα, email, να πάρει τηλέφωνο και να είπαμε θα γίνει και κλήρωση και θα την κερδίσετε. Να συνεχίσουμε. Είναι πολύ ωραία ιδέα. Ναι, και εγώ έτσι νομίζω. Σας είπα και η Σουζάνα πριν τους τρόπους επικοινωνίας. Οπότε όσοι θέλουν, αφού δεν έχουμε και σελίδα, έτσι. Ναι, μπορούν να τηλεφωνήσουν, να στείλουν email, παραδοσιακός τρόπος άλλωστε, και να κληρωθούν να έρθουν μαζί μου. Το λες πολλές φορές, θα το πιστέψεις στο τέλος και θα ρίξουν όλους να παίρνουν τηλέφωνο και να στέλνουν email. Φαντάζεσαι. Πολύ πιθανόν. Λοιπόν, να πάμε σε μια άλλη, παράσταση και τελευταία. Τελευταία δεν είναι, έχω ακόμα μία να πω. Α, με συγχωρείς. 5 παραστάσεις για σήμερα. Συγγνώμη. Γιατί δεν μου αρέσει και πολύ το θέατρο και ναι, δεν θέλω να λέω. Φαίνεται. Πολύ. Είναι ο Γυάλινος Κόσμος, στο θέατρο ΤΑΦ. Λίγα λόγια για το έργο λοιπόν. Ο Γυάλινος Κόσμος είναι ίσως το πιο αυτοβιογραφικό έργο του γνωστού Tennessee Williams, όπου αντλεί σχεδόν απευθείας από γεγονότα της προσωπικής του ζωής κατά τη διάρκεια της παραμονής του στην οικογένεια του Σεντ Λούις την δεκαετία του 30. Στο πρόσωπο λοιπόν της δυναμικής αλλά κολλημένης στο παρελθόν Αμάντας, όπως και σε αυτό της εύθραυστης Λόρας, ο Tennessee Williams αποτυπώνει χαρακτηριστικά τόσο της μητέρας του Εντουίνας, μιας Southern Belle που βρέθηκε... Ωραίο, ε! Ωραία τα, ωραία τα μιλάω! Ορίστε, τώρα μου το στενίζεις. Δεν είναι εδώ να δω τον τρόπο που έκανε το πρόσωπό μου όταν το είπες. Να υπήρχε μια κάμερα να με βλέπανε. Χάνεται. Λοιπόν, για να ξαναρθούμε εδώ στο δικά μας. Η μητέρα του λοιπόν βρέθηκε στα χρόνια της ύφεσης στο αφιλόξενο Σεντ Λούις να πασχίζει να βγάλει πέρα με 3 παιδιά και έναν επί της ουσίας απώντα σύζυγο, όσο και της αδερφής του Rose που διαγνώστηκε με σχιζοφρένεια και το 1938 υποβλήθηκε σε λοβοτομή. Δεν τελείωσα. Συγγνώμη. Αγώνεσαι. Με συγχωρείς, ήθελα να πω από τη χαρά μου ότι είναι ένας από τους μεγαλύτερους θεατρικούς συγγραφείς ο Tennessee Williams. Βεβαίως και είναι, να συνεχίσεις τώρα και το λέω μετά. Συγγνώμη, με συγχωρείς. Παραλλάσσοντας λοιπόν κάπως τα γεγονότα της προσωπικής του ζωής, ο Tennessee Williams με το Γυάλινο Κόσμο γράφει ένα έργο για μια δυσλειτουργική οικογένεια και τους ανθρώπους που καταφεύγουν στη φαντασία και στην ψευδαίσθηση για να ξεφύγουν από την πραγματικότητα. Στο έργο λοιπόν, ο πατέρας έχει πια εγκαταλείψει την οικογένεια εδώ και πολλά χρόνια, ενώ η μητέρα, η Αμάντα, προσπαθεί να διαφύγει από τη σκληρή πραγματικότητα που την περιβάλλει, σχεδιάζοντας το μέλλον των παιδιών της. Αναπολώντας λοιπόν η ίδια συνεχώς τα νεανικά της χρόνια στον Νότο, αρνείται να δει τις ανησυχίες του γιού της, του Τόμ, που μη βρισκόμενος καμία ικανοποίηση στη δουλειά του, καταφεύγει στο γράψιμο και στο σινεμά, προσπαθώντας να βρει τρόπο να ξεφύγει, ακόμα και να φύγει από το σπίτι. Αντίστοιχα λοιπόν, αρνείται να δει και τις αναπηρίες σωματικές και ψυχικές της ντροπαλής Λόρας, η οποία φοβάται τόσο πολύ τον έξω κόσμο, ώστε να μείνει διαρκώς κλεισμένη στο σπίτι, ακούγοντας λοιπόν μόνο γραμμόφωνο και φροντίζοντας τα γυάλινα ζωάκια της συλλογής της. Για την αισιόδοξη όμως Αμάντα, η λύση όλων των προβλημάτων της θα ήταν ένας γάμος της Λόρας. Και τον στόχο αυτό θα προσπαθήσει να τον πετύχει. Αυτή λοιπόν είναι η υπόθεση της παράστασης. Πολύ γνωστός συγγραφέας, ο Tennessee Williams. Το ξέρεις ότι θεωρείται ο Γυάλινος Κόσμος ένα από το πιο αυτοβιογραφικό? Ναι, το είπα και στην αρχή, ότι είναι το πιο αυτοβιογραφικό του. Ότι είναι η ζωή του, την οικογένειά του περιγράφει. Το πατέρα του που τους παράτησε, την αριστοκρατική μητέρα του και την αδερφή του. Με τα προβλήματα.
Να επανέλθουμε λίγο στην Αθήνα. Πάλι, τώρα το βλέπω, τυχαία έγινε αυτό, στο θέατρο Χώρα πάλι, οι γυναίκες του Παπαδιαμάντη. Σκηνοθεσία Πέτρος Ζούλιας, παίζουν πολύ μεγάλη ηθοποιοί. Είναι ένα Μεντή, η Ευτυχία Παπαγιανοπούλου, η Ευγενία Δημητροπούλου, αυτή. Λίγα λόγια λοιπόν, έχουμε ξαναμιλήσει για τον Παπαδιαμάντη. Λίγα λόγια λοιπόν για την παράσταση είναι οι γυναίκες του Παπαδιαμάντη. Είναι μοναχικές αλλά δυναμικές φιγούρες. Παλεύουν με τη φύση, τη ζωή, τον θάνατο, με τη χαρά και τη λύπη. Μάνες, γυναίκες, κόρες ξενιτεμένων, ναυτικών ή χαμένων αντρών που συμμαχούν για να κερδίσουν την επιβίωση, το παρόν και το μέλλον των παιδιών τους. Αποτελούν τον δραματουργικό καμβά αυτής της δημιουργίας με δημοτικό τραγούδι, την παράδοση και το θρησκευτικό πνεύμα του συγγραφέα. Η γυναίκα του Φραγκογιανού, Παύλα, φώνησα. Μετά έλεγες για μένα για τα αγγλικά. Ναι, εδώ τα ελληνικά εγώ δεν μπορώ. Αποτελεί το βασικό πρόσωπο της παράστασης και έτσι στείνεται ένας χορός από κωμικά και δραματικά περιστατικά ζωής γυναικών τον 20ο αιώνα. Σε ένα απομονωμένο νησί της Ελλάδας. Πολύ ενδιαφέρουσα παράσταση και αυτή. Κοινό στόχος των γυναικών είναι η επιβίωση κόντρα στα εμπόδια, η φτώχεια, οι απώλειες μια δύσκολης εποχής που μοιάζει σε πολλά ζητήματα στην σύγχρονη κοινωνία. Ο Παπαδιαμάντης θεωρείται ένα ιερό τέρας της λογοτεχνίας και η ελληνική του γλώσσα μέσα από... Γι' αυτό κιόλας δεν ξέρω αν έχεις προσέξει και εσύ αν θυμάστε τα μαθητικά σου χρόνια. Ήταν πάντα μέσα από Παπαδιαμάντη στη λογοτεχνία. Και από τα φοιτητικά μου. Νομίζω ότι μέσα από τα έργα του η ελληνική γλώσσα αποθεώνεται. Η Φώνησα είναι ένα βιβλίο που έχει δεχτεί... Από τα πιο γνωστά. Έχει δεχτεί τις περισσότερες αναλύσεις. Ο τρόπος που ουσιαστικά εισχωρεί στην ψυχή της ηρωίδας ο Παπαδιαμάντης είναι μοναδικός. Και αναφέρεται στη θέση της γυναίκας σε μια μικρή κοινωνία. Οι γυναίκες που ήταν και ψηλό ανύπαρκτες τώρα η θέση της γυναίκας, ήταν λίγο... Οι γυναίκες στη συγκεκριμένη παράσταση ξεφεύγουν από τα ανθρώπινα και λογικά πλαίσια και όρια και είναι γυναίκες που ζουν τη ζωή τους στο έπακρο. Γιατί το μόνο που τους νοιάζει, έχουν έντονο συνέστημα, την επιβίωση. Το πιο σημαντικό τους δηλαδή γνώρισμα είναι η σχέση με το φαινόμενο ζωή. Γενικά ο Παπαδιαμάντης, αυτό που προσπαθεί να κάνει στα έργα του, μπλέκει μέσα. Βρικόλακες, μάγισσες, όλων των ειδών τους χαρακτήρες. Και πραγματικά εννοώ, οι χαρακτήρες του θεωρούνται παράλογοι. Στους παρουσιάζει με έναν τρόπο που είναι... Στους με σειρά, έτσι, που δεν σου φαίνεται... Με έναν τρόπο που είναι φυσικός. Ναι. Επιστρέψαμε λοιπόν και να προχωρήσουμε στις ταινίες τώρα. Από ό,τι βλέπω αφιέρωμα δεν προλαβαίνω να κάνω. Καλύτερα για μας. Πάμε λοιπόν στις ταινίες. Λοιπόν, έχω να προτείνω την ταινία Jungle, η οποία είναι μια ταινία action, ρε παιδί μου, περιπέτεια. Λοιπόν, να πω λίγα λόγια για την υπόθεση. Είναι 4 ταξιδιώτες οι οποίοι συναντιούνται στην Βολιβία και βάζουν πλώρη για την καρδιά της ζούγκλας του Αμαζονίου. Αλλά αυτό που ξεκινάει ως ένα περιπετειώδες όνειρο ζωής γρήγορα μετατρέπεται στον πλέον επικίνδυνο εφιάλτη. Λοιπόν, είναι μια, όπως είπα, ταινία περιπέτειας. Πολύ άγχος, δράση. Αληθινή ιστορία. Ναι, είναι αληθινή ιστορία. Δεν το είπα αυτό, δεν το είπα. Είναι αληθινή ιστορία λοιπόν. Εγώ θα πάω να τη δω γιατί μου αρέσουν κάτι τέτοιες ταινίες. Αυτά. Αυτά. Να σας πω κιόλας ότι ο Radcliffe, ένας από τους πρωταγωνιστές, τον έχεις δει, είναι ο Harry Potter. Ναι. Είναι από την ταινία του Harry Potter, ο οποίος τον έχουμε δει τελευταία, ότι αρχίζει και προσεγγίζει πολύ διαφορετικούς ρόλους, δύσκολους. Νομίζω ότι θέλει να σωματικά φύγει λίγο, να ξεφύγει από όλο αυτό. Από το Harry Potter. Γιατί
τον έχει σημαδέψει σίγουρα. Πραγματικά τον έχει σημαδέψει και δεν μπορώ να το σκεφτώ σε τίποτα άλλο. Δηλαδή, οι πρώτες ταινίες που έκανε. Συγγνώμη, δεν ξέρω. Όχι, πες. Πιέζομαι γιατί θέλω να πω κι άλλα. Οι πρώτες ταινίες δηλαδή, που έκανα με το Harry Potter μου ήταν πολύ δύσκολο να τον παρακολουθήσω. Δεν μπορούσα να εστιάσω ότι αυτός ο ηθοποιός παίζει κάτι άλλο εκτός από το μάγο που όλοι αγαπήσαμε. Εγώ σχεδόν δεν τον αναγνώρισα και πέρσι νομίζω είχε παίξει σε μια ταινία το Πτώμα που πάλι ήταν πολύ δύσκολη σωματικά και φέτος που τον βλέπουμε σε αυτή την, σε αυτή την ταινία είναι πολύ δύσκολο για μένα. Πάρα πολύ. Ας επανέλθουμε λίγο στα δικά μας τα κινηματογραφικά. Μπερδεύεις το θέατρο με τον κινηματογράφο, τον κινηματογράφο με το θέατρο. Σαν εμένα που θέλω να τα πω όλα μαζί. Και στο τέλος τα κάνω σαλάτα. Λέει, και στο τέλος λέει το αφιέρωμα. Τέλεια. Να συνεχίσουμε. Ναι. Τι λέγαμε για την, για την παράσταση άλλη. Κολλάω σήμερα. Ναι. Για την ταινία, αλλά τελειώσαμε λοιπόν. Ναι. Είπαμε για το Jungle λοιπόν, είπες ότι θα πας να το δεις. Και είναι μια αληθινή ιστορία που φαντάζει απίστευτη έτσι πως μου την παρουσίασες. Ναι. Να συνεχίσω και εγώ με μια άλλη ταινία και για τα δικά μου τα δεδομένα. Μια κωμωδία λοιπόν. Εμείς επειδή δεν έχουμε και πολλή ώρα από ό,τι βλέπω. Δεν ξεκίνησες να λες για μια ταινία. Ναι, θα την πω και θα ολοκληρώσω λοιπόν. Αφιέρωμα σίγουρα δεν προλαβαίνω. Μια ταινία λοιπόν, σου είπα που για τα δικά μου τα δεδομένα δεν είναι κάτι ιδιαίτερο. Είναι μια κωμωδία λοιπόν, ξαναγύρισε ο μπαμπάς, Daddy's Home 2, όπου υπάρχει και ένα, του Sean Anders. Λίγα λόγια είναι ότι μόλις οι δύο πατεράδες βρίσκουν τις ισορροπίες τους, μοιράζουν τους ρόλους τους, ώστε δύο οικογένειες να συνυπάρξουν αρμονικά. Όμως στις χριστουγεννιάτικες διακοπές καταφθάνουν οι παππούδες, που δεν είναι και οι πιο ήσυχοι και διακριτικοί άνθρωποι του κόσμου. Ο παππούς έχει πολλά άλλη τα θέματα με το γιο του, ενώ υπάρχει και ένας αφελής φίλος της οικογένειας που προσπαθεί να λύσει τα προβλήματα των άλλων, ξεχνώντας ότι υπάρχουν και δικά του. Έχω δει το ένα. Θα στο αναλύσω την επόμενη φορά, γιατί η ταινία θα συνεχίσει να παίζεται, γιατί δεν έχει αρκετό καιρό που είναι στις αίθουσες. Αυτά είχα να πω για τις ταινίες. Τα υπόλοιπα θα τα πούμε στην επόμενη εκπομπή. Την επόμενη εκπομπή λοιπόν. Ευχαριστούμε πολύ που μας ακούσατε και αυτή την Τετάρτη. Η εκπομπή Μιλώντας για Τέχνη έφτασε στο τέλος της. Να πούμε ότι ακολουθεί η εκπομπή Ανεξάρτητος Παρατηρητής με τον κύριο Γεράσιμο Βραχιολίδη. Καλό βράδυ, τα λέμε την επόμενη Τετάρτη, 8 με 9, Μιλώντας για Τέχνη. Καληνύχτα.